Από το φορτηγό του χαμόγελου του παιδιού ξεφορτώνονται τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώνονται στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας. Εταιρείες αλλά και πολίτες στηρίζουν το έργο του χαμόγελου του παιδιού, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης, ενώ το κάλεσμα για συγκέντρωση μεγαλύτερων ποσοτήτων παραμένει ανοιχτό, ειδικά τις ημέρες των εορτών. Το χαμόγελο του παιδιού συνδράμει τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Το πρώτο εξάμηνο του χρόνου, περί τα 13.680 παιδιά και οικογένειες που οι γονείς τους είτε ήταν άνεργοι είτε ήταν σε επισφαλή εργασία, έλαβαν τις απαραίτητες προμήθειες. Εδώ είναι το κέντρο στήριξης όπου δεχόμαστε τις οικογένειες αυτές, αλλά και η αποθήκη που συγκεντρώνονται τα είδη. Ο κόσμος μπορεί να μας προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης ό,τι είναι απαραίτητο σε ένα σπίτι. Δηλαδή από τρόφιμα μακράς διαρκείας, μακαρόνια, όσπρια, ρύζι κτλ. Είδη χαρτικά, είδη προσωπικής φροντίδας και υγιεινής, είδη βρεφικά, εξοπλισμός γενικότερα σπιτιού από μικροσυσκευές, δηλαδή γενικότερα ό,τι θεωρείται χρήσιμο σε ένα νοικοκυριό είναι χρήσιμο και για τις οικογένειές μας οι οποίες έρχονται, απευθύνονται σε εμάς. Σε αυτή τη φάση οι οικογένειες που βλέπουμε μηνιαίως είναι περίπου 350. Την ίδια στιγμή τα χριστουγεννιάτικα μπαζάρ του χαμόγελου του παιδιού έχουν στηθεί στην πόλη. Στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας Μερμού, μικροί και μεγάλοι μπορούν να αγοράσουν πρωτότυπες γιορτινές κατασκευές, χριστουγεννιάτικα στολίδια και δώρα που δημιούργησαν οι εθελοντές των δημιουργικών εργαστηρίων του χαμόγελου του παιδιού για να στηρίξουν τα χιλιάδες παιδιά που έχουν ανάγκη. Μέσα θα δείτε πράγματα χειροποίητα από τους εθελοντές μας που φτιάχνουμε στο εργαστήριο, όμορφα αγούρια, στολίδια για τα παιδιά, διάφορα όμορφα πραγματάκια που τα φτιάχνουμε με πολύ αγάπη. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του χαμόγελου του παιδιού είναι αρρωγή στις οικογένειες που έχουν ανάγκη, ώστε τα παιδιά να διαβιούν σε ένα περιβάλλον ασφαλές για την ομαλή ανάπτυξή τους.